Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή να μιλήσουμε για το λιανεμπόριο. Και καλημέρα σας κύριε Κουγιουμτζή. Όχι μόνο λόγω της ημέρας που είναι Black Friday και το έχουμε συνηθίσει και εδώ στην Ελλάδα τώρα να κάναμε και εμείς το Black Friday, αλλά να δούμε συνολικά τι γίνεται στο λιανεμπόριο από την επιβολή των νέων μέτρων και μετά. Πώς είναι η κίνηση κύριε Κουγιουμτζή? Πράγματι κύριε Τζουνού, εκεί που λέγαμε ότι πηγαίναμε κάπως καλύτερα και μιλάω για τους προηγούμενους μήνες, ήρθε δυστυχώς η πανδημία και τα υγειονομικά μέτρα που σκλήριναν για τα εμπορικά καταστήματα και φρέναρε ουσιαστικά η κατανάλωση. Και αυτό βέβαια αποτυπώθηκε και στην ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ που μιλάει για 40% πτώση της κατανάλωσης μέσω σταθμικά. Αυτό το βλέπουμε. Υπάρχει ποσοστό της πτώσης αυτής της κατανάλωσης, δηλαδή έχει μειωθεί σε ποσοστό 20, 30%, 10%. 40%. Α, 40% είναι μεγάλο ποσοστό. Η ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ αυτή τη στιγμή. Η εξαμηνιαία τάση μάλλον της ΓΕΣΕΒΕ. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό έτσι δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα στις ενδιάμεσες εκπτώσεις που υπήρχαν και προσφορές, υπήρχαν και πολύ καλές τιμές, η σχέση ποιότητας και τιμής στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή η αγορά είναι και ψυχολογία, καταλαβαίνετε ότι πολλοί δεν έβαιναν και στα καταστήματά μας. Και δυστυχώς φρέναρε η κατανάλωση και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν ξέρω και αν επιδεινωθεί η κατάσταση, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, βλέπουμε ότι και τα κρούσματα αυξάνονται και οι μέθοι γεμίζουν. Αν μας κλείνουν τα μέτρα ή πάμε και σε ένα πιθανό lockdown, τα πράγματα θα είναι ακόμα... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν τι γίνεται εάν τα μέτρα αυτά αυξηθούν, γιατί εσείς τηρείτε τα μέτρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά τα αυτά ενδέχεται να έχουμε αυστηροποίηση αυτών των μέτρων ανάλογα με τα κρούσματα και ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας. Και πώς βλέπετε και ένα ενδεχόμενο lockdown, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση εξορκίζει και αναφέρει ότι δεν θα γίνει ποτέ? Εμείς στηρούσαμε τα μέτρα και δεν το λέω εμείς, το λένε οι ειδικοί, το λένε οι πάντες. Και μάλιστα δεν ξέρουμε γιατί ουσιαστικά σκλήρωναν αυτά τα μέτρα, με την έννοια ότι δεν υπήρχε διασπορά του κορονοϊού μέσα στους δικούς μας χώρους. Αυτό που δημιούργησαν τα μέτρα ήταν, θα έλεγα, κάποιες δυσκολίες και παρατράγουδα, κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους. Έχουμε 130.000 αυτοαπασχολούμενους στη χώρα. Είναι εργαζόμενος στο κατάστημά του αυτοαπασχολούμενος. Θα πρέπει να ελέγχει τις, λέω, πιθανές δύο εισόδους του καταστήματος και να εξυπηρετεί και τον πελάτη που είναι μέσα στο μαγαζί. Ταυτόχρονα, ναι, αυτό δεν γίνεται. Και αυτό δεν γίνεται, πραγματικά. Αυτό το συναντήσαμε, δυσκόλεψε την κατάσταση. Τώρα το σενάριο του πιθανού lockdown ή οτιδήποτε άλλο μέτρο το οποίο θα δυσκολέψει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα θα είναι καταστροφικό πράγμα, γιατί πολλές επιχειρήσεις πια βρίσκονται στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε ότι είναι με το ένα πόδι στον κρεμό. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν περάσει μια δεκαετία. Παρά το γεγονός, κύριε Κουγιουμτζή, ότι πήραν χρήματα οι επιχειρήσεις. Γιατί πήρατε χρήματα, πήρατε. Βεβαίως. Και βοήθησε η πολιτεία σε αυτή την κατεύθυνση και με τις εμπιστευτές προκαταβολές και με τα ενίκια. Βέβαια, στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτά θα έλεγα δεν ήταν επαρκή έτσι, τα χρήματα που δόθηκαν. Περισσότερο κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το 85% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Άρα η μόνη πηγή ρευστότητας αυτή τη στιγμή είναι η κατανάλωση. Και όταν η κατανάλωση καταβαραθώνεται, τα πράγματα σκουραίνουν για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που συσσόρευσαν και κορονοχρέη, κύριε Τζούνο. Έχουμε κάτω από το χαλί πολλά χρέη αυτή τη στιγμή να αποπληρώσουμε από τις αρχές του χρόνου. Ένα κίνητρο που... Πρέπει αυτά να μεταφερθούν κάποιους μήνες. Αυτό είναι πάγιο έτοιμά σας. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ένα κίνητρο το οποίο έχει πάντα ο καταναλωτής για να κατέβει στην αγορά και να ψωνίσει πέραν της πανδημίας τώρα είναι οι τιμές και κυρίως αυτές τις μέρες των εορτών όπου κάνουμε πολύ περισσότερα ψώνια. Οι τιμές πώς θα είναι, κύριε Κουγιουμτζή, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Οι τιμές έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλές, γιατί για τον κάθε επιχειρηματία έμπορο είναι μονόδρομος για να προσελκύσει και να ρευστοποιήσει και κυρίως και από τα διάθετα εμπόρευμα, κυρίως την ένδυση και την υπόθεση, πρέπει να κάνει καλές τιμές. Είναι μονόδρομος. Και σήμερα Black Friday
Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Ο κόσμος πρέπει να κατέβει, να κάνει όμως έρευνα αγοράς. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Γινόμαστε καλύτεροι και εμείς με την έρευνα της αγοράς. Γίνεται καλύτερη και πιο ανταγωνιστική η αγορά και η επιχειρηματικότητα. Και να προσέχει τις πλασματικές εκπτώσεις και στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στο διαδίκτυο, γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε και εκεί έτσι. Τις εκπτώσεις στο διαδίκτυο. Να είστε καλά, κύριε Κουγιούμτσι, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.